Καλησπέρα, παιδες. Μπέζει εδώ και παίζουμε Black Ops 3 αυτή τη φορά και θα κάνω challenge. Καταρχήν, να πω κάτι. Το beta τελειώνει σήμερα. Σήμερα τελειώνει το beta και από εδώ και σήμερα δεν θα μπορώ να παίξω άλλο εκτός άμα το αγοράσω. Το οποίο δεν ξέρω αν θα το αγοράσω. Και με έχει βάλει ένας φίλος μου challenge να κάνω βίντεο Black Ops 3 παίζοντας με gamepad. Δεν είμαι καλός. Δεν ξέρω να παίζω με gamepad. Όλη μου τη ζωή παίζω FPS με keyboard και mouse. Άντε, το μόνο FPS που έπαιξα ήταν Borderlands και λίγο στην αρχή το Bioshock Infinite. Αυτά είναι η μόνη εμπειρία που έχω με gamepad σε FPS. Και θα παίξουμε με gamepad, με αυτή τη σαχλαμάρα για FPS, ενάντια με τύπους που παίζουν με keyboard και mouse, το οποίο είναι τέρμα τσιτ, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα πάω. Ελπίζω να τα πάω καλά. Ελπίζω να τα πάω καλά. Λοιπόν, ξέρω τα controls είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια, θεωρητικά. Αν πατήσεις το μοχλό μέσα, τρέχει. Για κάποιο λόγο με το Xbox controller όλα τα games έχουν τους ίδιους. Μουσική είναι πολύ δυνατά. Λοιπόν, sensitivity είναι ok. Δεν έχω κάτι να πω για το sensitivity. Πού είστε βρε, κακούλιδες? Γιατί πάλι είναι κακούλιδες. Ρε μαλάκα, με σκότωσες! Πήγα να ανέβω πάνω και χτύπησα στην πλάτη του. Για να δούμε, θα μπορέσω να παίξω. Το τρέξιμο είναι σπαστικό, φίλε. Πρέπει να πατάω συνέχεια το μοχλό μέσα. Oh. Γιατί πήρε κυλίκι. Τι έγινε εδώ! Τι. Μέχρι να στρίψει αυτή η ιδέα. Μέχρι να στρίψει η κάμερα. Πώς παίζετε? Πώς είναι δυνατόν να παίζετε? Μαρτύριο, βασανίζετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, ακούστε οι κονσολάδες συμβουλή. Πάρετε το keyboard και mouse και βάλτε το στο PlayStation σας. Στο Game Boy One, ξέρω εγώ. Έλα ρε φίλε. Παντού ήτανε. Λοιπόν, εδώ θα πάρουμε ένα kill τώρα. Το είπα. Στοχεύει μόνο του. Μαλάκες, στοχεύει μόνο του. Μαλάκες, στοχεύει μόνο του. Μαλάκα, τι γίνεται? Τι τσότα ήταν αυτή εδώ? Τι τρίπλα, αυτό πάντρα ήταν. Μαλάκες. Μαλάκα, να γιατί παίζει την κονσόλα ρε, επειδή είναι πανεύκολο. Να γιατί, μαλάκα, τι ήταν αυτό? Να γιατί παίζει σε κονσόλα. Όπα, τι έγινε εκεί. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Στο PC έτσι δεν έχω πάρει kills. Να γιατί παίζει σε κονσόλα, γιατί στοχεύει μόνο του. Τι έκανα? Πέτυχα το βέλος στον τοίχο. Να μαλάκες, στόχευε μόνο του, υπόσχομαι ρε. Στόχευε μόνο του, εγώ δεν έκανα κάτι. Στοχεύει μόνο του, ρε φίλε. UAV inbound. Scout KIA. Και επειδή δυσκολεύει η κάμερα να γυρίσει με το controller, έχεις καλύτερο στόχο. Ενώ με το ποντίκι πάει πιο ρε φίλε. Τι σκόρε. Και είμαι πρώτος! Γιατί είμαι πρώτος? Τώρα όμως. Πώς δεν με είδατε? Ωρε φίλε, τι κάνω? Ρε φίλε, μήπως είμαι γεννημένος κονσολάς? Μήπως έπρεπε να έχω κονσόλα για PC? Εντάξει, το γάμισα λίγο. Εντάξει, το γάμισα. Wow. Ρε φίλε, τι γίνεται? Γιατί τόσο kills? Μαλάκα, σοβαρά σας το υπόσχομαι ρε, είναι η πρώτη φορά που παίζω Call of Duty με controller. Είχα πει στο scare στο βίντεο το ότι έπαιζα με controller, αλλά παίζαμε keyboard. Τον έλεγα ψέματα. Α
Λάγες, όταν πας να πυροβολήσεις το heavy μόνο του, πόσο cheat είναι αυτό? Γι' αυτό παίζεις σε κονσόλες. Όχι γιατί είναι ευθύνες οι κονσόλες και δεν χρειάζεται τα παίζει τα πάντα. Επειδή είναι κάτι το παιχνίδι για εσάς που δεν μπορείτε εσείς, γι' αυτό. Να το τώρα το μυστικό πίσω από την κονσόλα. Αγοράσω κονσόλα σας, το κόσμο. Είναι καλή μόνο του. Ίσως και να μείνει κάτι τόσο. Ίσως και να μείνει κάτι τόσο. Δεν μπορεί να παίξει καλά με το τέτοιο. Με το σπαρό όμως. UAV inbound. Oh. Τι φάση! Τι κάνω! Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Λοιπόν, πάμε. Φύγε! Δεν θα με αφήνει να περπατήσω δίπλα μου. Λοιπόν, πάμε. Μελλοντικός console gamers, το υπόσχομαι. Έτσι γίνεται. Οι κονσολάδες. Οι κονσολάδες, ξέρετε παραπάνω πως γεννιέται. Τα βρίσκουν δύσκολα στο PC και πάνε στην κονσόλα. Έχασα την πρωτιά. Hellstorm inbound. Το αισθάνομαι ότι θα έρθουν εδώ. Πόσο σκότωσα αυτά, ναι. Δεν πάμε καλά. Έλα. Όλε, το πέτυχα, συνήθως πέφτω εδώ. Δεν είναι κακό με το τέτοιο ότι γυρνάει δύσκολα, δεν μπορούσα να το στοχεύσω και. Δικαιολογία στο base. Πού βάρα! Γιατί το πήρα το kill! Γιατί πήρα το kill! Αχ, ό,τι να είναι έκανα. Έλα, έπαιξα λίγο καλά στην αρχή. Χάσαμε! 17 kills! Τόσα δεν παίρνω σε κανονικό game. Λοιπόν, μικρό βιντεάκι, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Ήτανε το challenge που μου βάλε ο φίλος μου. Εσύ τι μπορείς να κάνεις, κύριε, με το gamepad όταν δεν έχεις παίξει ποτέ με gamepad? Μπορείς να κάνεις καλύτερα από μένα? Γράψε σχόλια άμα μπορείτε να παίξετε καλύτερα από μένα, εάν δεν έχετε παίξει σε κονσόλα ποτέ FPS παιχνίδια και έχετε παίξει μόνο με keyboard και ποντίκι. Πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι τα πηγαίνω συνήθως σε ματσάκια, αλλά πάμε πίσω στα κλασικά τώρα. Ποντίκι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα share και αφήστε τα σχόλια με το πώς πιστεύετε ότι τα πήγα. Στο τέλος λίγο το έχασα γιατί είναι στην αρχή. Έτσι παίζω εγώ στο Call of Duty. Είναι οι φάσεις που θα παίξω πολύ καλά, αλλά από εκεί και πέρα το χαλάω. Δεν μπορώ να σας πω. Όπως και να έχει, γεια σας. Καλό μου και το μόνο.